ανάγκη στα μέρη. Μια φορά και ένα καιρό ήταν αγιώτο και μέρη. Μου πιασμένο το νερό στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στην παλιά τη Κουρμάδια. Γράμμε, κλαίνε τώρα τις ερήμου τα παιδιά. Κι ένας νέος από Σόη και γενιά βασιλική αγρίκα το μυρολόι και τραβάει κατά εκεί. Τον κοιτάνει Βεδουίνη με μάτια λυπητέρη κι οργός τον αλλάχ τους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί. Σαν να ακούσαν οι αρχόντι του παιδιού την αφόβια, ξεκίναν με λύκου δόντι και με λιοντάριο προβιά. Απ' το Τίγρη στον Εφράτη και απ' τη γη στον ουρανό κυνήγαν τον Αποστάτη να τον πιάσουν ζωντανό. Πέφτουν πάνω του τα στήφη σαν ακράτητα σκύλια και τον πάνε στον χαλίφι να του βάλει τη θύλια. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα και εκείνο το πρωί πριν αφήσει στην κρέμαλα τη στερνή του την πρωί. Καμίνες, με ένα κόκκινο χαρί στου παράσου της πύλες ο προφήτης Καρτέρι. Πάνε τώρα χέρι χέρι κι είναι γύρω συννεφιά, μα της δάσκου το αστέρι τους κράτουσε συντρόφια. Σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο βλέπουν μπρος τους τον Αλλάχ που από το ψηλό του θρόνο λέει στον αμυαλό σε βάλ. Νικημένο μου ξεφτέρι, δεν αλλάζουν οι καιροί με φωτιά και με μαχαίρι, πάντα ο κόσμος προχωρεί. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να πω κάποιες ευχαριστίες θα ήθελα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Νίκο τον Μαρκαντώνη που με κάλεσε, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε για αυτή τη βραδιά. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ τους συνεργάτες μου, τον Ηλία τον Κατσαβίδη, τον Γιάννη τον Κορίνθιο και τον Δημήτρη τον Καλέργη, που χωρίς δεύτερη σκέψη συμφώνησαν να έρθουν και αυτοί απόψε μαζί μας. Να ευχαριστήσω τον Τίμο με το συνεργείο του και τον Κώστα τον Λαμπάκη για τον ήχο και τις πολύ ωραίες συνθήκες. Το λέω τώρα, Τίμο, για να μου βάζει λίγο site παραπάνω, γιατί το κάνω. Έτσι. Είναι μια δύσκολη περίοδο που ζούμε. Θεωρώ ότι ήμασταν και λίγο κακομαθημένοι. Έχουμε πραγματικά σοβαρά προβλήματα και ασχολούμαστε με λιγότερο σοβαρά προβλήματα. Αυτές τις μέρες είδαμε ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα. Άνθρωποι χάνονται, φεύγουν. Και τουλάχιστον δείχνουμε χαρακτήρα και είμαστε όλοι, μα όλοι έχουν δείξει ότι είναι δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Είναι χρέος μας σαν άνθρωποι να είμαστε δίπλα σε όποιον το έχει ανάγκη. Η σημερινή βραδιά είναι ένα μπράβο σε εσάς. Εμείς κάνουμε αυτό που κάνουμε κάθε μέρα. Παίζουμε μουσική και εκφράζουμε την ψυχή μας. Εκείνο το κουτί το γεμίζετε εσείς.
ό,τι μπορεί ο καθένας. Αυτό είναι το σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους απάνω. Το πρώτο κομμάτι ήταν του Μάνου Χατζηδάκη, από τα αγαπημένα μου και από τους αγαπημένους μου συνθέτες. Το επόμενο είναι από έναν άλλο αγαπημένο συνθέτη και συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Αποστολάκη. Πάμε. Thank you.
να αφήσει δάκρυ σε μαγουλογραμμή. Κι αθόρυβα διαβήκανε απ' τη ζωή στην άκρη, χωρίς να αφήσει δάκρυ σε μαγουλογραμμή. Ladies and gentlemen, we would like to remind you that this concert is dedicated to the victims of the fire in Athens. We have a box that you can contribute anything you want for the aim of these victims. Thank you. Κυρίες και κύριοι, σας επαναλαμβάνουμε ότι αυτή η συναυλία γίνεται για τα θύματα της πυρκαγιάς στην Αθήνα. Έχουμε ένα κουτί δίπλα μας, στο οποίο ο καθένας σας μπορεί να συμμετέχει με τη βοήθειά του ό,τι πόσο θέλει. Ευχαριστούμε πολύ.
Είχαμε μια μεταγραφή της τελευταίας στιγμής, το πήραμε δανεικό από τον Παναθηναϊκό. Ο Μάνος ο Ναζλής στα τύμπανα. Απ' την αρχή είχε πει ότι θέλει να έρθει, απλά είχε μάθημα. Καλώς ήρθες, Μάνο. Τέσσερα και τέσσερα
Τέσσερα πάλι κάρτα ασύν στον πόλεμο. Τέσσερα πάλι κάρτα ασύν στον πόλεμο. Στο δρόμο πέρα ένα έπινα σας και κάτσα συναφάσι, μα έλειψα ζάσι. Και κάτσα συναφάσι, μα έλειψα ζάσι. Έψαξα να μου βρίσει απάνω στο βουνό και βρίσκουν έναν λάκκον τον έγκατον ορκό. Και βρίσκουν έναν λάκκον τον έγκατον ορκό. Ρίξαν το λαχνί τους ποιος ένα κατεβεί κι ο πλήρως πέφτει πάνω στο πιο μιτσί παιδί. Κι ο πλήρως πέφτει πάνω στο πιο μιτσί παιδί. Εβγάλανε τις όστρες και κάμα στη σκηνιά και τον εκατεβάσαν το μικρό Κωνσταντά. Και τον εγκατεβάσαν τον μικρό Κωνσταντά. Βγάλτε με αδέρφια μου για τη βρατό νερό εν κόκκινων και μαύρων μα και φαρμα καιρό. Κόκκινων και μαύρων μα και φαρμα καιρό. Ώσπου να το τραβήξουσι και να το βγάλουσι η όφης και τα φύθια τον μισοφαγασί. Η όφης και τα φύθια τον μισοφαγασί. Στα μαύρα να δειθεί γιατί το γιο της κόριτσι δεν θα τον ξαναδεί. Γιατί το γιο της κόριτσι δεν θα τον ξαναδεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα παίξουμε άλλο ένα, να μην πάρουμε πολύ από τον χρόνο. Έρχονται πολύ καλοί συνάδελφοι στη συνέχεια και με πιο δυνατό πρόγραμμα. Να ευχαριστήσω άλλη μια φορά, βλέπουμε το τελευταίο τραγούδι, τον Δημήτρη τον Καλέργη στα Πλήκτρα, ένα χειροκρότημα. Τον Ηλία τον Κατσαβίδη στο Μπουζούκι, δύο χειροκρότηματα. Τον Γιάννη τον Κορίνθιο στην κιθάρα και στη φωνητικά. Το Μάνο στα τύμπανα, μην το χειροκροτήσετε γιατί το παίρνει πάνω του. Ο Μάνος ο Ναζλής στα τύμπανα. Μεγάλο ευχαριστώ στον Τίμο, στους συνεργάτες του, στη Φιλαρμονική, ξεκίνησε τη βραδιά
που είναι Αποστολάκη, συγχαρητήρια, μπράβο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και θέλω να το πω, το γράψα στο τέλος, τον Νίκο τον Μαργαντώνη, ο οποίος πάντα είναι στο Ρέθινο κάπου και είναι σαν μαμούνα. Κάτι κάνει πάντα και δεν είναι μόνο στα καλά, είναι και στα κακά και στα δύσκολα. Ένα μεγάλο χειροκροτήμα στον Νίκο. Στο σπίτι του επήγε εκεί στη χώρα κι ο Ρήγας βάνει λογισμό πολλά βαριά το πηγιάνει. Ήτανε κι ο τραγουδιστής τη νύχτας δεν εφάνει και μ' άλλο τρόπο βαλθήκε. Ποιος είναι να κατέχει κι ώστε να μάθει και να ειδεί μεγάλη νέρνια κάνει μια αργαρινή δέκα από την αυλή μου όπου επλαιρώνονταν καλά να βλέπω το βροντί μου. Λέγει τους πιάστε τ' άρματα Κώστα και μη μιλείτε κι άμετε σε μαράκοστο κρουφάρα και φύλαχτείτε. Κι αν έρθει αυτός που τραγούδι και παίζει το ραγούτο γρήγορα φέρετε τον εις το παλάτι. Πάσει το ζημιό κι δε παρματωμένη κάθε ένα στο ρωτόκριτο είστε και για μουσική όπου σαν τεχοσμένη φόρουν εμένα σύντροφο αξάφνου και προφερνή. Κι αρχίζει πάλι το σκοτώ το γλυκό ζαχαρένιο και χτύπαει το ραγούτο του ως το χεμάθημένο. Τότες βγαίνουν οι αντριωμένοι κι ως είδεν ο ρωτόκριτος σκολάσει και σωπαίνει και
και το ραγού το εσκόρπισε εις 100 κομμάτια. Να μην τον εγνωρίσουμε κίνα τα ξένα μάτια. Κι είναι τα ξένα μάτια.